Δεν πρόκειται να επιβαρύνουν τους καταναλωτές τα μέλη του συνεταιρισμού Ραδιοταξί Αλεξανδρούπολης για τις γιορτές του Πάσχα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού Γιώργο Χατζηευαγγέλου, αποφασίστηκε να μην εντάξουν στο τιμολόγιο τους για μία ακόμη χρονιά το δώρο του Πάσχα οι οδηγοί ταξί. Όπως μάλιστα τόνισε ήδη ο πρόεδρος, τα προβλήματα είναι μεγάλα με τη μείωση στην μετακίνηση των πολιτών να έχει αγγίξει ακόμη και το 40%. Εκτός από τους δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς δώρο Πάσχα θα μείνουν και οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες ταξί. Μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ο συνεταιρισμός Ραδιοταξί της Αλεξανδρούπολης αποφάσισε για αυτές τις γιορτές να μην επιβαρύνει τους πολίτες που χρησιμοποιούν ταξί για τις μετακινήσεις τους. Για τρίτη φορά δεν θα εισπράττουμε δώρο και δεν ξέρω αν θα ξαναεπανέλθει ποτέ στα τιμολόγια των ταξί το επικόμιστρο για το δώρο του Πάσχα και των Χριστουγέννων που έμπαινε παλιά. Η οικονομική στενότητα του κόσμου είναι μεγάλη και σαν Ομοσπονδία πήραμε απόφαση να μην εισπράττουμε το δώρο. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Γιώργος Χατζηευαγγέλου, η οικονομική κρίση δεν έχει αφήσει κανέναν επαγγελματία ανεπηρεάστο. Όπως είπε, σκοπός των μελών του συλλόγου είναι οι πολίτες να προτιμούν τα ταξί χωρίς να σκέφτονται το επιπλέον κόστος του δώρου. Το 10 με το 9 είχαμε 40% πτώση της κίνησης και φέτος έχουμε ακόμα περισσότερη. Η κίνηση είναι πολύ πεσμένη. Όπως βλέπετε, σήμερα 10 η ώρα το πρωί και οι πιάτες είναι γεμάτες ταξί. Ο κόσμος πλέον και αυτός που κινείται ρίχνει μια ματιά στα μαγαζιά, περπατάει με τα πόδια.